Στις 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη, θα αρχίσουν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους περίπου 120.000 υποψηφίους από φοιτητούς γενικών και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Τα μαθήματα στα λύκεια θα ολοκληρωθούν στις 18 Μαΐου, ενώ με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει και το φαινόμενο της πρόωρης λήξης των μαθημάτων στο γυμνάσιο, ώστε να οργανωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Από τις 10 έως τις 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι μαθητές λυκείου να υποβάλουν την αίτηση δήλωση για τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες φέτος θα αρχίσουν στις 21 Μαΐου για τους υποψήφιους των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων και των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων. Τα μαθήματα στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 25 Μαΐου. Τα μαθήματα στα λύκεια θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 18 Μαΐου, ενώ οι πανελλήνιες εξετάσεις των υποψήφιων γενικών και επαγγελματικών λυκείων θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας. Οι ημέρες των εξετάσεων των υπολείπων 5 μαθημάτων θα οριστούν ανά διήμερο. Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι οι εξετάσεις θα γίνουν φέτος στις 21 Μαΐου, συγκριτικά με πέρυσι είναι νωρίτερα. Και αυτή την περίοδο του Φεβρουαρίου, από τις 10 Φεβρουαρίου, έχουμε την κατάθεση των δηλώσεων για το ποιες κατευθύνσεις πρέπει να θα συμμετάσχουν τα παιδιά, πώς θα δηλώσουν το δεύτερο μάθημα. Στις 10 Ιουνίου θα αρχίσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 15 Ιουνίου θα οργανωθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, ενώ στις 20 με 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμοί στα 6 υποχρεωτικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων. Από τις 2 έως και τις 7 Ιουλίου, οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων θα λαμβάνουν τις βεβαιώσεις πρόσβασης στα ΑΕΗ, ενώ θα οριστικοποιηθούν και τα μηχανογραφικά με σειρά κατάταξη των σχολών στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν. Θα είναι δηλαδή μέσα στον Φεβρουάριο μια περίοδος που ξεκινάει ήδη η διαδικασία των εξετάσεων.